Στους οικονομολόγους μας αρέσει να ρωτάμε ερωτήσεις. Όχι απαραίτητος για χρηματιστήριο, αγορές, μετοχές και επενδύσεις. Διάφορες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τη ζωή μας και την κοινωνία. Πρόσφατα, ας πούμε, ρώτησα το κοινό την εξής υποθετική ερώτηση. Φανταστείτε πως είστε στην έρημο, είστε απεκλεισμένοι εκεί και είστε στα πρόθυρα θανάτου από αφυδάτωση. Η μόνη σας ελπίδα να επιβιώσετε είναι να πιείτε νερό και έχετε μόνο δύο επιλογές. Μπορείτε να επιλέξετε ένα μπουκάλι από αυτά στα αριστερά, όπου υπάρχει η πιθανότητα 1% από αυτά τα μπουκάλια να είναι δηλητηριασμένα, ή ένα μπουκάλι από αυτά στα δεξιά, με την πιθανότητα 10% να είναι δηλητηριασμένα. Η ερώτηση είναι, ποιο θα επιλέγατε? Στην ερώτηση απάντησαν 3.500 άτομα και το 97,4% του κοινού, είτε λόγω σπουδών, είτε λόγω απλής διέστησης, έδειξε ότι κατανοεί αρκετά καλά τέτοιες απλές ερωτήσεις ρίσκου. Σου λέει, γιατί να πάρω 9% παραπάνω ρίσκο για να κάνω κάτι που έτσι κι αλλιώς μπορώ να το κάνω και με 1% μόνο ρίσκο. Αυτό το 0,5% που διάλεξε ένα μπουκάλι από αυτά που βρίσκονται στα δεξιά, είτε δεν διάβασε προσεκτικά την ερώτηση, είτε δεν κατανοεί τόσο πολύ το ρίσκο. Το 2% που λείπει από αυτά τα ποσοστά είναι οι άνθρωποι που απάντησαν ότι θα ήταν αδιάφοροι για ποιο μπουκάλι θα επιλέξουν. Ίσως επειδή και αυτοί δεν κατάλαβαν καλά την ερώτηση ή δεν κατανοούν το ρίσκο ή, ξέρω εγώ, μπορεί να ήθελαν να μην είναι ρατσιστές απέναντι στα μπουκάλια. Άλλες φορές ρωτάμε ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινή μας ζωή. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας έχετε βρεθεί σε μια κατάσταση μποτιλιαρίσματος, σε ένα σημείο που συνήθως δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα. Και αμέσως το μυαλό σας κάνει διάφορες υποθέσεις. Για ποιο λόγο είμαι κολλημένος εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί δεν προχωράει? Και φαντάζεστε ότι ίσως να οφείλετε σε κάποιο φοβερό ατύχημα που έχει γίνει μπροστά, ίσως σε κάποιο εμπόδιο στο δρόμο, ίσως να γίνονται έργα. Όμως μετά από λίγο, ως διαμαγείας, η κίνηση διαλύεται και δεν υπάρχει ίχνος από την αιτία που την έχει προκαλέσει. Είναι κάπως σαν να υπήρχε μια κότα η οποία ήθελε να διασχίσει το δρόμο, πήρε το χρόνο της, μέχρι τότε δημιούργησε ένα μικρό μποτιλιάρισμα, μετά πήγε στη δουλειά της, ό,τι δουλειές κανονικότητες κάθε μέρα, δεν ξέρω. Αλλά το μποτιλιάρισμα παρέμεινε και αντί να διαλυθεί, άρχισε να μεγαλώνει, ενώ η κότα δεν ήταν πλέον έτσι. Οι συγκοινωνιολόγοι μας λένε ότι τα αυτοκίνητα μπορούν να φρενάρουν πολύ γρηγορότερα από ό,τι μπορούν να επιταχύνουν. Οπότε, μόλις άδειασε η κότα το οδόστρωμα, τα πρώτα αυτοκίνητα άρχισαν αργά-αργά να επιταχύνουν, ενώ πολύ γρήγορα και πολύ περισσότερα αυτοκίνητα πίσω στην ουρά του μποτιλιαρίσματος μεγάλωναν το μποτιλιάρισμα. Άλλες φορές, μας αρέσει να τεστάρουμε, να ελέγχουμε διάφορες υποθέσεις. Όπως για παράδειγμα μία υπόθεση που βάζω στοίχημα έχει εμφανιστεί σε όλα τα feed όσον ασχολείστε με τα social media και είναι αυτή εδώ. Ο ρατσισμός θεραπεύεται με το ταξίδι. Ακούγεται πολύ ωραία και μακάρι να ήταν αλήθεια. Γιατί αυτό θα σημαίνε ότι ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα μπορεί να θεραπευτεί με λίγα παραπάνω αεροπορικά εισιτήρια. Υπάρχουν όμως και άλλες προτάσεις και άλλες υποθέσεις που είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο να τις καταρρύψει κάποιος. Όπως αυτή εδώ. Δεν μπορεί να υπάρξει ρατσισμός αν δεν υπάρχει κανένας ρατσιστής. Και ακούγεται τόσο αλήθεια αυτό. Πώς μπορείς να έχεις μια κοινωνία ρατσιστική όταν κανένα άτομο δεν έχει το ρατσισμό στην καρδιά του? Φαίνεται σαν να είναι μια φράση η οποία είναι αδύνατο να την καταρρύψει κάποιος. Αλλά γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Στα οικονομικά, όταν θέλουμε να απαντήσουμε τέτοιες ερωτήσεις, δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε την πραγματική κοινωνία, να τη βάλουμε σε ένα εργαστήριο και να κάνουμε πάνω της πειράματα για να δούμε πώς αντιδρά σε κάθε σοκ από αυτό που θα την υποβάλουμε. Αυτό που κάνουμε είναι ότι φτιάχνουμε διάφορα μοντέλα, φτιάχνουμε μικρά, ψεύτικα, εικονικά ανθρωπάκια,
τα οποία μπορούμε χωρίς τύψεις να τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και βλέποντας πώς αντιδρούν, με τους μαθηματικούς τύπους που υπάρχουν από πίσω, καταλαβαίνουμε πώς αυτό το σοκ θα επηρεάσει και την πραγματική κοινωνία. Αυτή λοιπόν είναι η κοινωνία που έχουμε σήμερα, αυτά τα μικρά ανθρωπάκια. Και επειδή θα μιλήσουμε λίγο για το ρατσισμό, να τεστάρουμε αυτή την άποψη αν όντως ο ρατσισμός οφείλεται στους ρατσιστές, ας πάρουμε δύο από αυτά τα άτομα και ας ψάξουμε να βρούμε κάποιες διαφορές. Αν κοιτάξουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι είναι το ίδιο χρώμα. Τώρα έχουν λίγο διαφορετικό πλαίσιο, αλλά αυτό οφείλεται στο φωτισμό. Αυτός από εκεί έχει λίγο πορτοκαλί φωτισμό, αυτός από εκεί λίγο μπλε μοβ, αλλά το ίδιο χρώμα είναι. Βασικά έχουν ακόμη και το ίδιο χαμόγελο, μέχρι και τα μάτια τους χαμογελά. Και είναι σχεδόν αδύνατο να βρούμε τις διαφορές. Αν τους προσέξουμε πάρα πολύ προσεκτικά, ίσως να είναι και λάθος του γραφίστα, δεν ξέρω. Αυτός που είναι στα δεξιά φαίνεται να έχει μια λίγο πιο πλακουτσωτή μύτη, ενώ αυτός που είναι στα αριστερά φαίνεται λίγο πιο ευρωπαϊκή, όπως λέγαμε παλιά, λίγο πιο γαλλική μύτη. Δεν πειράζει όμως, δικό μας είναι το μοντέλο. Θα τους χωρίσουμε με βάση το σχήμα της μύτης τους. Θα τους χωρίσουμε σε δύο διαφορετικά κοινωνικά group και σε αυτά τα δύο κοινωνικά group θα δούμε πώς μπορούμε να βρούμε διαφορές στην ίδια την κοινωνία. Ας πάρουμε τα βασικά δημογραφικά. Την ανεργία, το μέσο εισόδημα, τη μέση εκπαίδευση και την εγκληματικότητα. Είναι κάποια δημογραφικά που αφορούν όλους μας. Αν δούμε λοιπόν, η ανεργία είναι 5% και στα δύο group. Το μέσο εισόδημα 950 ευρώ, αρκετά καλά, και στα δύο group. Η μέση εκπαίδευση και αυτή το ίδιο, 10 έτη σε κάθε group, και η εγκληματικότητα και αυτή ακριβώς το ίδιο. Τώρα, το γεγονός ότι αυτά τα δύο group δεν έχουν διαφορές, πιθανότατα οφείλεται στο ότι έχουμε βρει ίσως τον πιο γελίο τρόπο να χωρίσουμε τους ανθρώπους, το σχήμα της μύτης τους. Δεν έχω ακούσει ποτέ, δουλεύω στα πανεπιστήμια τόσα χρόνια, δεν έχω ακούσει ποτέ να απορρίψουμε κάποιο φοιτητή επειδή είχε τη λάθος μύτη. Έτσι, οπότε η εκπαίδευση, ας πούμε, δεν έχει λόγο. Αυτή η κοινωνία, λοιπόν, δεν έχει ίχνος ρατσισμού. Ακόμα και αν χωρίσουμε τα group, δεν υπάρχει ίχνος ρατσισμού. Οπότε, καλό θα ήταν να τον φέρω. Θα φέρω, λοιπόν, αυτήν εδώ την ελίτ, αυτή τη μια άρχουσα τάξη, η οποία θα μπορέσει να μας επιβάλλει, να μας δείξει πώς ακριβώς δουλεύει ο ρατσισμός. Αν θέλουμε να κάνουμε μία επιλογή φίλου ή αν θέλουμε να κάνουμε μία επιλογή ενός υπαλλήλου στην επιχείρησή μας, κοιτώντας τα δημογραφικά, δεν έχουμε κανένα λόγο αυτή τη στιγμή, πριν υπάρξει ρατσισμός, να έχουμε μεροληψία προς το ένα ή προς το άλλο group. Ακόμη και αν θεωρήσουμε το πιο σκληρό χαρακτηριστικό, αυτό της εγκληματικότητας, από τη στιγμή που τα δύο group έχουν την ίδια εγκληματικότητα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε διάκριση. Αυτός λοιπόν θα ήταν και ο ορισμός του ρατσισμού. Το να κάνεις διάκριση χωρίς να έχεις κανέναν απολύτως αντικειμενικό λόγο να κάνεις αυτή τη διάκριση. Φέρνοντας λοιπόν στο μοντέλο μας αυτή την ελίτ των ρατσιστών, όπως βλέπετε ανήκουν όλοι στο group με την ευρωπαϊκή μύτη, μην περιμένετε να έχουμε βία, μην περιμένετε να έχουμε διωχμούς, μην περιμένετε να έχουμε όλες αυτές τις ασχήμιες με τις οποίες έρχεται ο ρατσισμός. Το μόνο που θα έχουμε, μια μικρή, ανεπαίσθητη διαφορά στην κοινωνία, είναι μια ελάχιστη μεροληψία στην αγορά εργασίας. Μόνο αυτό, τίποτα. Δηλαδή, αν κάποιος ψάχνει για δουλειά και έχει την ευρωπαϊκή μύτη, θα είναι λίγο πιο εύκολο να βρει δουλειά, οπότε η ανεργία σε αυτό το group θα πέσει στο 1%, γιατί γίνεται πιο εύκολο να βρουν εργασία. Ελάχιστα πιο δύσκολο θα γίνει για τους άλλους, γιατί τώρα προτιμούμε αυτούς με την ευρωπαϊκή μύτη. Αν έχεις πλακουτσωτή μύτη, τότε το πρόβλημα είναι ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο από για σένα να βρεις δουλειά και η ανεργία θα ανέβει στο 12% σε αυτό το group. Και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο το αποτέλεσμα που έχει ο ρατσισμός πάνω σε αυτή την κοινωνία. Δεν θα κάνει τίποτα άλλο, δεν θα ασχοληθεί με τίποτα. Αν παρατηρήσουμε όμως αυτά τα δημογραφικά πολύ προσεκτικά, θα δούμε ότι δεν είναι άσχετα μεταξύ τους. Όταν μια κοινωνία έχει υψηλή ανεργία, τότε λογικά θα έχει και χαμηλότερο μέσο εισόδημα. Όταν υπάρχει ανεργία στο κοινωνικό group, δεν θα βρίσκουν δουλειά, από πού θα έχουν τα χρήματα. Όταν έχει χαμηλό μέσο εισόδημα, τα παιδιά αυτής της γενιάς δεν θα έχουν πρόσβαση στην παιδεία ανάλογη με αυτή των πιο πλούσιων στρωμάτων της κοινωνίας.
Και όταν σε μια κοινωνία, σε ένα κοινωνικό group, έχεις χαμηλή μόρφωση, τότε λογικά θα παρατηρείς και υψηλή ροπή προς την εγκληματικότητα. Γιατί όταν ο κόσμος είναι φτωχός, δεν έχει και πολλά πράγματα να χάσει και πολλές φορές δεν έχει και πολλές άλλες επιλογές. Και τείνουμε να παρατηρούμε σε όλες τις έρευνες ότι τα χαμηλά εισοδήματα έρχονται και με αυξημένη εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι ρατσιστές σε αυτή την κοινωνία θα φέρει μια αλυσίδωτη αντίδραση. Τα δημογραφικά του γκρουπ το οποίο ευνοείται θα βελτιωθούν. Ενώ τα δημογραφικά του άλλου γκρουπ, αυτό το οποίο δεν είναι και τόσο τυχερό, θα χειροτερέψουν. Το μέσο εισόδημα θα πέσει στα 450 ευρώ. Η μέσα εκπαίδευση θα υποχωρήσει και αυτή στα 6 έτη και η εγκληματικότητα θα εκτοξευθεί στο 10%. Καταφέραμε λοιπόν να επιβάλλουμε το ρατσισμό και να κάνουμε αυτά τα δύο κοινωνικά γκρουπ διαφορετικά. Ας πάμε τώρα να λύσουμε το πρόβλημα με τη μέθοδο που προσπαθούμε να τεστάρουμε. Να πάρουμε τους ανθρώπους και να βγάλουμε από τις καρδιές τους το ρατσισμό. Όμως ξέρετε, εγώ δεν είμαι ψυχολόγος και αυτά τα ανθρωπάκια είναι εντελώς εικονικά, δεν τα λυπάμαι καθόλου. Οπότε, γιατί όχι να μην διώξουμε αυτούς τους ρατσιστές εντελώς από το σύστημα, να τους εξορίσουμε ολικά, έτσι ώστε να μην έχει κανείς μία νήξη ότι υπάρχει ρατσισμός. Θα επιστρέψει αυτό το σύστημα στην πρώτερη κατάστασή του, όπου τα δύο κοινωνικά γκρουπ είναι ίσα. Αν παρατηρήσουμε τα δημογραφικά πολύ προσεκτικά, θα δούμε ότι η σχέση μάλλον δεν είναι όσο γραμμική παρουσιάζεται. Ίσως να πρόκειται για ένα κύκλο. Και ίσως αυτός ο κύκλος να είναι και φαύλος. Γιατί η ανεργία φέρνει φτώχεια. Η φτώχεια φέρνει αγραμματοσύνη. Η αγραμματοσύνη φέρνει εγκληματικότητα. Και όταν ένα γκρουπ έχει υψηλή εγκληματικότητα, οι εργοδότες δεν θέλουν και τόσο πολύ να το προτιμούν για λόγους ρίσκου. Αν τώρα είχες να επιλέξεις ένα φίλο ή έναν υπάλληλο από κάποιον από τα δύο γκρουπ, δεν έχεις το ίδιο ρίσκο πια. Τώρα είναι 1% ρίσκο σε αυτούς με τον ευρωπαϊκή μύτη και 10% ρίσκο σε αυτούς με την πλακουτσωτή. Εσύ ποιον θα επέλεγες? Επειδή δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, όχι τίποτα άλλο, αλλά έχω φέρει περίπου 3.500 ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη θέση πριν από εσάς. Ρώτησα ακριβώς το ίδιο πράγμα, όμως ήθελα να βγάλω από τη μέση το συναίσθημα και δεν έκανα την ερώτηση με ανθρώπους. Την έκανα με μπουκάλια. Και είναι ακριβώς η ίδια ερώτηση. 1% ρίσκο με 10% ρίσκο. Και η απάντηση δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης. 97,4% απάντησε ότι θα επέλεγε από το χαμηλό ρίσκο. Και οι υπόλοιποι απλώς δεν κατάλαβαν την ερώτηση. Πρέπει να προσέξουμε ότι ο κύκλος αυτός ίσως να συνεχίσει να μεγαλώνει. Βλέπουμε σήμερα ότι τα εισοδήματα των ανθρώπων, η εγκληματικότητα, ο ρυθμός εγκλισμού στις φυλακές και όλα αυτά αρχίζουν σε κάποιες κοινωνίες και μεγαλώνουν, ανοίγουν οι ψαλίδες, ενώ τα ρατσιστικά φαινόμενα μειώνονται. Είναι κάπως σαν το πρόβλημα της κότας. Η κότα δεν είναι αυτή που δημιουργεί το κυκλοφοριακό, είναι το φάντασμα της κότας. Το κυκλοφοριακό συμβαίνει, το μποτιλιάρισμα ξεκινά και μεγαλώνει όταν η κότα έχει φύγει από το θρόνο. Ο ρατσισμός, λοιπόν, θα παραμείνει στα συστήματά μας, ακόμη κι αν όλοι μας πάψουμε να είμαστε ρατσιστές. Είναι ακριβώς όπως το θέμα με το φάντασμα της κότας. Το φάντασμα της κότας είναι το φάντασμα του ρατσισμού και θα μείνει ανάμεσά μας ως φάντασμα. Τι μπορεί να γίνει? Υπάρχει μία λύση ουσιαστική. Και αυτό είναι η δωρεάν παιδεία, αλλά παιδεία ποιότητας για όλους. Όμως αυτό θα πάρει χρόνο, θα πάρει γενιές. Και μέχρι τότε οι άνθρωποι χρειάζονται ευκαιρίες. Και ίσως να χρειάζονται και δεύτερες ευκαιρίες. Αλλά πάνω απ' όλα, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε, είναι να αλλάξουμε τα συστήματά μας. Δεν φτάνει να φύγει ο ρατσισμός από μέσα μας.
πρέπει να φύγει και μέσα από τα συστήματα τα οποία οδηγούν την κοινωνία και την οικονομία μας. Πριν τελειώσω, οφείλω να απολογηθώ. Σήμερα γύρω μας παρατηρούμε τόσα φαινόμενα ρατσισμού, τόση ασχήμια. Ρατσισμός με βάση το χρώμα του δέρματος, ξενοφοβία. Ρατσισμός με βάση το φύλο, σεξισμός. Ρατσισμός με βάση το σεξουαλικό προσανατολισμό, ομοφοβία. Και εσύ ρε Κοσμά, βρήκες το σχήμα της μύτης για να διαχωρίσεις το μοντέλο σου από όλα αυτά. Παραδέχομαι ότι το να διαχωρίζεις τους ανθρώπους με βάση το σχήμα της μύτης τους είναι αστείο, ίσως γελίο, αλλά πάνω απ' όλα αυθαίρετο. Όμως δεν είναι τυχαίο. Το σχήμα της μύτης των ανθρώπων ήταν η κύρια διαφορά που είχαν οι δύο φυλές της Ρουάντα. Η Χούτου με τη λίγο πιο πλακουτσωτή μύτη και η Τούτσι με τη λίγο πιο ευρωπαϊκή μύτη. Όταν λοιπόν οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες πολλές δεκαετίες πριν πήγαν στη Ρουάντα για να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν, εφάρμοσαν τη στρατηγική διέρη και βασίλευε. Και επειδή όπως βλέπετε οι άνθρωποι αυτοί είναι αδέρφια, είναι μόνο το σχήμα της μύτης που χρησιμοποίησαν για να τους κάνουν να αισθάνονται διαφορετικοί. Οι Ευρωπαίοι αποικιοκράτες έκαναν τη δουλειά τους. Η στρατηγική τους πέτυχε για αυτούς. Όταν όμως έφυγαν, ο σπόρος του ρατσισμού που είχαν αφήσει φύτρωσε, μεγάλωσε και γιγαντώθηκε. Στέργεψε, θα έλεγε κανείς, και το 1994 οδήγησε σε μία από τις χειρότερες θηριωδίες όλων των εποχών. Τη γενοκτονία της Ρουάντα του 1994, όπου 580.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 375.000 γυναίκες βασανίστηκαν και βιάστηκαν επειδή οι άνθρωποι είχαν διαφορετικές μύτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.